Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. 8 λεπτά μετά τις 9, βράδυ Τετάρτη, στον Αντένα Στάρ 103,5 στα FM, μας ακούτε και στο διαδίκτυο. Καλησπέρα, όπως σας συναντάμε, όλα είναι μουσική, στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τραπέτσας, ως τις 10 μαζί με έναν εκλεκτό καλεσμένο, απόψε ο οποίος είπε να ξαναπεράσει. Παύλος Μπερμπερίδης. Γεια σου Παύλο, καλησπέρα. Γεια σου Βασίλη, καλησπέρα σε σένα, στους ακροατές, ευχαριστώ που με κάλεσες για μία ακόμη φορά. Ξαναπέρασα λοιπόν. Να, τα τραγούδια είναι αληθινά. Έτσι ακριβώς, έτσι. Γιατί δεκαετίες και αιώνες τώρα τα τραγούδια λένε πάντα την αλήθεια. Τα χρησιμοποιούμε και μερικές φορές και αλληγορικά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα από τα πολύ αγαπημένα μου, ξέρεις. Χαίρομαι. Τραγούδια, και δεν είναι το μόνο. Είναι αρκετά αυτά. Είναι και τα τραγούδια τα παλιά λαϊκά που διασκευάζεις και για τα οποία θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά. Αλλά έτσι σαν ένα μικρό πρόλογο στην εκπομπή θα ήθελα να μου πεις πώς σε συναντάμε μετά από όλη αυτή την τρικυμία που περάσαμε 2 χρόνια και που είσαι ξανά στις επάλξεις και στο λιγερό και στον κόσμο κοντά και στις ανάσες. Είμαι στη θάλασσα, όπως είπες, τρικυμία. Είμαι πάντα στη θάλασσα. Την περάσαμε. Δεν σταματάω να είμαι στη θάλασσα. Δηλαδή στη μουσική, πότε με τρικυμία. Αυτή είναι ωραία, πότε... είναι ωραία θάλασσα αυτή. Η θάλασσα όμως έχει και τρικυμίες, όπως είπες, αλλά έχει και ξαστεριές, μπουνάτσες, έχει πολλά. Ναι. Τώρα είμαστε σε ωραία φάση, νομίζω. Έχουμε ξεπεράσει τα πάντα. Έχουμε ανάψει μηχανές, έχουμε σηκώσει πανιά και προχωράμε. Υπάρχει καλή ψυχολογία από τον κόσμο. Ειδικά στην πρεμιέρα που κάναμε τώρα το Σάββατο. Έγινε ο χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο. Μου θύμισε τις παλιές μας εποχές, προ-COVID. Αυτό είναι πολύ καλό νέο που λες και είναι ενθαρρυντικό όχι μόνο για εσάς τους μουσικούς, αλλά και για τον κόσμο που έχει ανάγκη. Όλη αυτή την επαφή και το τραγούδι, έτσι. Πραγματικά αυτή είναι η λέξη που είπες, ανάγκη. Ναι. Και φάνηκε από την πρεμιέρα μας το λιγερό το Σάββατο. Τα προγράμματα εκεί πώς διαμορφώνονται? Υπάρχει κάτι διαφορετικό, κάτι άλλο φέτος, ναι, σε σχέση με, ναι, άλλες χρονιές? Νομίζω ότι είναι λίγο πιο λαϊκό το πρόγραμμα και λίγο προς τον Παύλο. Δηλαδή κάθε χρόνο προσπαθώ να καλύπτω τον εαυτό μου όλο και πιο πολύ. Δεν είναι εύκολο να καταφέρεις να ταυτιστείς με το έργο σου, να τραγουδίζεις δικά σου τραγούδια. Είναι μια περίεργη διαδικασία, εσωτερική διαδικασία που θέλει χρόνο. Υπήρχαν φορές που είχες αποστασιοποιηθεί από τον ίδιο σου τον εαυτό για χατήρι, ας πούμε, του κόσμου ή για χατήρι κάποιον άλλον? Όχι, για χατήρι κανενός δεν το έκανα. Δεν μπορώ να πω είχα αποστασιοποιηθεί. Ο αγώνας μου είναι συνέχεια να με ανακαλύψω. Ναι. Και νομίζω αυτός είναι προσωπικός αγώνας για τον κάθε άνθρωπο. Επειδή υπάρχει, έχεις μια ταυτότητα λαϊκή, έτσι. Ναι. Χωρίς αυτό να αποκλείει και τα άλλα πράγματα που έρχονται σε διάφορα είδη τραγουδιού. Ναι, 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 τα οποία, ναι, κατά καιρούς έχεις αποδείξει ότι πολύ ωραία τα πλαισιώνεις και τα παρουσιάζεις στον κόσμο κάθε φορά. Ακόμα και αυτή η έννοια που λέμε τώρα λαϊκή έχει τόσες υποκατηγορίες, ναι, από κάτω. Ναι. Το θέμα είναι όμως να μην μείνω εγώ και ο κάθε καλλιτέχνης σε ένα στερεότυπο. Να βγάλει το δικό του χαρακτήρα, τη δικιά του προσωπικότητα. Οι ρίζες οι δικές σου όμως τι λένε? Είναι καθαρά λαϊκές, αλλά πρέπει να το πάμε. Έχω και ένα χρέος, αυτοσκοπό, ανάγκη να δώσω και ένα δικό μου πράγμα. Και η ιστεροφημία, αν θες. Όπως θες, πάρ' το. Κάθε καλλιτέχνης το έχει αυτό. Να αφήσω, να βρω τον Παύλο μέσα μου και να καταφέρω να τον καταθέσω. Στο στίχο μου, στη μουσική μου, στην έκφρασή μου, στην ορχήστρωση. Κάτι, ένα αποτέλεσμα όλων αυτών των εμπειριών, επιρροών που έχουν φιλτράρει από μέσα μου. Ναι, τώρα γεμίζει και η ζωή σου σιγά σιγά, μεγαλώνοντας. Σιγά σιγά, δεν σε πήραν και τα χρόνια. Οπότε είναι πολλά πράγματα αυτά που συν το χρόνο θα ανακαλύπτουμε και εσύ θα βρίσκεις μπροστά σου. Αλλά τι είναι αυτό το καινούργιο που λες ότι αυτή η πιο λαϊκή βουτιά
προς τα μέσα σου είναι φέτος στο Λιγερό. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται είναι καθαρά λαϊκό, δηλαδή είναι. Όχι, τι? Όχι, όχι. Έχουμε και παραδοσιακά, έχουμε και ρεμπέτικα. Νομίζω είναι ελάχιστα πιο λαϊκό και πιο ανεβαστικό πρόγραμμα, γιατί νομίζω ότι το έχει ανάγκη και ο κόσμος. Και εσείς. Και εμείς οπωσδήποτε. Και όπως στείνω το πρόγραμμα σε κάθε σεζόν, έχει να κάνει και με, και με το κοινωνικό πλαίσιο. Ναι. Για παράδειγμα, πέρυσι που είχαμε ξεκινήσει, έβγαινα με το τραγούδι «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί». Τώρα βγαίνω και λέω «Παραδέχτηκα και ζωή και θάνατο». Ναι. Δίνοντας το σύνθημα, ναι, γιατί το σύνθημα. Είμαστε εδώ, ναι. Και τι θέλουμε. Και θέλουμε, ναι. Πραγματικά προσπαθώ να κάθε χρονιά να δίνει κάτι από μένα, κάτι από αυτά που αφουγκράζομαι εγώ κοινωνικά, τριγύρω, έτσι. Mm-hmm. Να μην είναι κάτι στημένο. Υπάρχουν πράγματα σαν μουσικές ακροβασίες δικές σου μέσα στα προγράμματα, δηλαδή απρόβλεπτα τραγούδια, ναι, τα οποία, ναι, 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 ακούμε, ναι. Και θα ακούσουμε, βέβαια, και παράδειγμα, στα ζωντανά σου. Φέτος λέω και Ατίκ. Α, ελαφρό τραγούδι. Ναι, για παράδειγμα. Ποιο τραγούδι λες το Ατίκ? Να έρθεις να το ακούσεις. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Δοκιμάζω διάφορα πράγματα, δοκιμάζω. Είναι ωραίο. Είναι πειραγμένο του Ατίκ ή σχεδόν στην πρωτότυπη μορφή του, ενώ είναι ορχιστρωτικά και μουσικά. Δεν είχε υποθεί ξεκάθαρα το συγκεκριμένο τραγούδι και ο καθένας μετά που έκανε μία επανεκτέλεση σίγουρα το έφερε στα μέτρα του. Mm-hmm. Μιλάμε για επανεκτέλεση αυτή τώρα, διασκευή τι είναι? Επανεκτέλεση, επανεκτέλεση. Ωραία, ωραία. Καλά ρεμπέτικα λέμε, παραδοσιακά λέμε οπωσδήποτε. Έχουν γίνει αρκετές αλλαγές. Και θα γίνουν. Και θα γίνουν, ναι, βέβαια, βέβαια. Στο διάβα αυτής της διαδρομής, της φετινής. Βέβαια, διαβάζω το πρόγραμμα μέσα μου με τον κόσμο. Πώς, τι αλληλεπίδραση υπάρχει, καταλαβες? Γιατί δεν είναι ότι ανεβαίνουμε πάνω και τραγουδάμε ψυχρά, λέμε το πρόγραμμα και φεύγουμε. Είναι να αλυσβερίσει αυτό με τον κόσμο. Βέβαια. Δεν γίνεται αλλιώς. Νομίζω ότι έχεις και την εμπειρία τόσα χρόνια στον ίδιο χώρο και με όλη αυτή την επαφή του κόσμου. Έτσι, δεν είσαι πια άπειρος. Κοίτα να δεις μια παρατήρηση που έχω κάνει με το Λιγερό. Δόξα στον Θεό, έχω παίξει σε αρκετές παραστάσεις και με πολλά άτομα. Και τηλεόραση που έχω πάει, έχω εκτεθεί δηλαδή σε πάρα πολύ κόσμο μπροστά. Αυτό το άγχος που έχω στο Λιγερό δεν συγκρίνεται με τίποτα. Έχουμε ανεβάσει από μόνοι μας τον πύχη πάρα πολύ ψηλά και ο κόσμος που μας αγαπά έρχεται για να ακούσει κάτι συγκεκριμένο, κάτι, ναι, διαφορετικό, κάτι όμορφο. Δηλαδή νιώθω, μπορεί να είναι και ψευδέστης, έτσι, νιώθω ότι και ο κόσμος που έρχεται έχει απαιτήσεις από μας. Μεγάλες απαιτήσεις, υψηλές. Γιατί μην ξεχνάμε, είναι ένα μαγαζί που δεν είναι στο κέντρο. Κάποιος που θα έρθει επί τούτου. Ναι. Και ξέρει τι θα δει. Στοχευμένα. Θα έρθει στοχευμένα. Και δόξα τω Θεώ, μας τιμά ο κόσμος. Και είναι για μένα μεγάλη ικανοποίηση και χαρά. Με τον Παύλο Μπερμπερίδη συζητάμε αυτό το βράδυ της Τετάρτης στον Αντένα Σταρ, με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών του στο Λιγερό, αλλά και τα νέα τα οποία έχει φέρει αυτό το βράδυ για να μοιραστεί μαζί μας. Και νομίζω ότι ένα πολύ καλό νέο, αν και είναι πια γνωστό, είναι αυτές οι περιοδίες που κάνατε το καλοκαίρι με τη Ζωή Παπαδοπούλου, έτσι. Ναι, τη Ζωή Παπαδοπούλου, την ηθοποιώ, τη Χρύσα. Και αυτό το τραγούδι το οποίο ακούστηκε αρκετά. Ακούστηκε πάρα πολύ. Ναι, πραγματικά. Το Βαρκάκι δεν το περίμενα. Γιατί δεν το περίμενες? Γιατί τις πιο πολλές φορές ο χρυσός βρίσκεται στα απλά πράγματα. Η δύναμη της απλότητας. Όταν κάτι το κάνουμε πολύπλοκο, δυσκολεύει. Πώς γράφτηκε αυτό? Ένας φίλος, μια κουβέντα με ένα φίλο στη Σαντορίνη. Κουβέντα στη κουβέντα, ήθελε να είχα ένα βαρκάκι και έτσι έτσι. Μου δημιούργησε κάποιες εικόνες.
και το έγραψα. Είναι ένα απλό τραγουδάκι. Είναι τραγούδι που γράφτηκε πριν από χρόνια, δηλαδή. Είναι... Όχι, όχι, όχι. Έγινε. Τσακ μπαμ που λέμε. Ναι. Και λέω, θα το βγάλουμε, του λέω. Πήρα δηλαδή την απόφαση, γιατί είναι ένα τραγούδι. Δεν είναι κάτι εξειδικευμένο. Απλή μελωδιούλα, οικία στα αυτιά. Και ένα στίχος. Έχω ένα μικρό βαρκάκι, όμορφα πράγματα. Ούτε πολύπλοκα, ούτε βαθιστόχαστα. Ναι. Και πραγματικά το αγάπησε ο κόσμος. Ακούστηκε πάρα πολύ, πράγματι. Καλά λες. Τώρα, μιας και μου λες τον τρόπο που γεννήθηκε ένα τραγούδι, θυμάμαι κάτι που μου είχε πει ο Λοδοβίκος, το Λοδοβίκος των Αναγείων. Ναι. Τον είχα ρωτήσει πότε ένα τραγούδι είναι ωραίο. Και μου είχε πει ότι ένα τραγούδι είναι ωραίο όταν κρατάει το χέρι του από κάπου, από κάποια αλήθεια. Από κάποια αλήθεια, κάποια ιστορία αληθινή. Να λοιπόν. Είναι, κοίταξε, είναι πολλές οι συνταγές. Αρκετά ποιητικό αυτό που σου είπε. Πολλά τραγούδια κρατούνται από μια αλήθεια, αλλά δεν περπάτησαν. Πάρα πολλά τραγούδια. Δεν νομίζω να υπάρχει συνταγή. Εκεί καταλήγω εγώ. Είναι κατά πόσο τα τραγούδια αυτά έρχονται για να γίνουν αυτό που είναι να γίνουν. Είναι σαν να γεννιέται ένα παιδί και να λες αυτός θα γίνει επιστήμονας ή θα γίνει... Δεν το ξέρεις. Δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να το προδικάσεις. Πολλά τραγούδια που δεν το περίμεναν οι δημιουργοί ξεπέρασαν άλλα που πίστευαν ότι θα γίνουν επιτυχία. Είναι δεκάδες τα σουξέ που έγιναν. Βέβαια. Και που οι δημιουργοί τους δεν τα περίμεναν με τίποτε. Άλλο περίμεναν. Εγώ από κάτι που πιάνομαι όταν γράφω κάτι, δημιουργώ, είναι... Να είναι μάλλον τεχνικά άρτιο, κατά τη γνώση μου και τα δεδομένα μου. Ναι. Να είναι άρτιο τεχνικά και από εκεί και πέρα θα περπατήσει όσο είναι να περπατήσει. Ποια είναι η πορεία του, κανείς δεν το ξέρει. Βέβαια. Για πες μου για αυτές τις συναυλίες, τις παραστάσεις που κάνατε. Τι εμπειρία ήταν αυτή. Φοβερή εμπειρία. Καταρχάς η Ζωή Παπαδοπούλου είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Ναι. Είχαμε συνεργαστεί και παλιότερα με Ζωή. Ναι. Έχει τραγουδήσει και ένα τραγούδι μου. Το ωραίο το πείμα. Λοιπόν, ήταν μια φοβερή εμπειρία για μένα και ψυχολογικά το είχα ανάγκη. Ταξιδέψαμε αρκετά. Γιατί όλες αυτές οι καραντίνες, η κλεισούρα, απαγορεύεται να πας εκεί, ναι. Απαγορεύεται να πας εδώ. Τώρα χόρτασα αεροπλάνο το καλοκαίρι. Ναι. ήταν και το θέμα των τραγουδιών, το θέμα της παράστασης που ήταν από μόνο του, έτσι, για τη Μικρά Ασία και τη Σμύρνη. Ναι. Ήταν... Λάφαμε μεγάλη αγάπη από τον κόσμο, όπου και να πήγαμε. Η παρέα ήταν φοβερή, η μουσική, η Ζωή, η ηθοποιός που έλεγε κάποια κείμενα, η Χρύσα η Παπά. Mm-hmm. Πραγματικά περάσαμε υπέροχα. Ναι. Και είναι όλη αυτή η εμπειρία την οποία είναι ένα εφόδιο για σένα πια. Οπωσδήποτε. Έτσι. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Ναι. Αυτή η δουλειά, να το πω δουλειά, εφόσον βιοπορίζομαι από αυτό, αυτή η δουλειά μαθαίνεται από ένα σημείο και μετά στο πάλκο. Με την... Και στον δρόμο. Ναι. Όσο ανακατεύεσαι, να το πω έτσι απλά, με άλλους μουσικούς, άλλες εμπειρίες, γίνεσαι καλύτερος. Αυτό το δούνε και λαβίν. Ναι. Μικρό πράγμα. Νομίζω ότι έτσι προχωράει η τέχνη. Mm-hmm. Τώρα, μιας και κοντεύουν και τα διαφημιστικά μηνύματα και θα αφήσουμε τον Μάρκο για το δεύτερο ημίωρο να πούμε αρκετά πράγματα εκεί, θα ήθελα να σε ρωτήσω και για πράγματα καινούργια. Κατά καιρούς έρχονται κάποια καινούργια τραγούδια όπως το Βαρκάκι που ακούσαμε. Ναι. Έτσι και κάποια Σκόρπια, τα οποία όλα αυτά θα ενταχθούν σε ένα άλμπουμ ή πια δεν αξίζει τον κόπο. Δυστυχώς. Ναι. Δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο. Ακόμα και τον Μάρκο που θα μιλήσουμε μετά, μόλις ολοκλήρωσα και τα 10 τραγούδια, λέω Παύλο, τώρα τι κάνεις. Ναι. Και αποφάσισα να τα κάνω εκπομπές και να τα δώσω στον κόσμο έτσι, να τα μοιραστώ με τον κόσμο. Ναι. Είναι μια διαδικασία, είναι μεράκι αυτό μόνο. Ετοιμάζω ένα τραγούδι τώρα καινούριο που θα βγει μόλις. Σκέφτεσαι και εσύ όπως και άλλοι ομοτεχνείς σου, δηλαδή ένα τραγούδι που φτιάχνεις μετά να το παρουσιάζεις στον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο και όχι να ενταχθεί κάπου σε ένα
ολοκληρωμένο άλμπουμ κάποια στιγμή. Σε ποιο άλμπουμ? Ποιος αγοράζει σήμερα? Ναι, με δεδομένη αυτή την δυσκολία και την κατάσταση. Παλιά κάναμε ένα άλμπουμ και οι πιο παλιοί από μένα έκαναν 15 τραγούδια και έλεγαν δύο θα ξεχωρίσουν. Παράδειγμα. Ναι. Τώρα δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Στοχεύεις σε ένα. Ναι. Δείς την ενέργειά σου εκεί και όπου πάει. Ναι. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δεν έχει ισορροπήσει όμως ακόμα η μπήλια. Τι γίνεται με τον κόσμο το δικό μας της μουσικής? Είναι όλο στον αέρα, θεωρώ. Ναι. 35 λεπτά μετά τις 9 και είμαστε ξανά μαζί για το δεύτερο ημίωρο αυτής της παρέας της Τετάρτης στον Αντένα Στάρ 103,5 στα FM. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο με καλεσμένο απόψε τον Παύλο Μπερμπερίδη. Μαζί μιλάμε για τις εμφανίσεις του στο Λιγερό, για την προσωπική δισκογραφία του και ήρθε τώρα να μιλήσουμε και για τον Μάρκο Βαβακάρη. Στο ξεκίνημα της εκπομπής, Παύλο, κάναμε λόγο για τρικυμίες, να και τα καραβοτσακίσματα. Ήρθαν. Λοιπόν, Μάρκος Μαμακάρης και μια σειρά τραγουδιών που τα παρουσιάζεις σαν εκπομπή στο διαδίκτυο. Ναι, και όχι μόνο. Το τελευταίο διάστημα, κάθε εβδομάδα και ένα τραγούδι, κάθε Παρασκευή στις 8 το βράδυ. Κάθε Παρασκευή στις 8, ναι. Και το έχουν πάρει και αρκετά κανάλια στην Ελλάδα, τηλεοπτικά. Ναι. Και παίζουν την εκπομπή. Είναι κάτι πρωτότυπο αυτό, να πούμε κατά πρώτον, και πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι. Αυτό ήθελα. Να είναι κάτι πρωτότυπο και ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς. Τώρα, να σε ρωτήσω τι είναι ο Μάρκος για σένα, νομίζω ότι είναι περιττό. Ναι, είναι περιττό. Είναι περιττό. Είναι το παν. Είναι το παν. Είναι η αρχή. Είναι το ένα. Ο Βυθικότης έλεγε ότι είναι η αρχή της ελληνικής μουσικής. Αν δεν υπήρχε ο Μάρκος, δεν θα υπήρχε κανείς. Δεν το ήξερε. Το είπε και συμφωνώ απόλυτα. Ναι. Είναι η αρχή. Αν δεν ήταν ο Μάρκος, δεν θα ξέραμε τι χρώμα έχει το μπουζούκι. Και όχι μόνο έτσι. Έχουμε επικεντρωθεί στο μπουζούκι και ο Μάρκος σε βοηθάει, είναι δάσκαλος. Πραγματικά είναι δάσκαλος όμως. Δεν λέμε τώρα μια έννοια έτσι να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Είναι δάσκαλος. Αν μελετήσεις τα τραγούδια του Μάρκου κατά γράμμα, γίνεσαι μπουζουξής, γίνεσαι τραγουδιστής, γίνεσαι στιχουργός, γίνεσαι συνθέτης. Ό,τι θες. Διάλεξε και πάρε. Ο τρόπος που γράφει τους στίχους ο Μάρκος, θα ήθελα να μου πεις αν σε έχει επηρεάσει και πόσο σε έχει επηρεάσει με δεδομένες τις διαφορετικές συνθήκες ζωής τότε. Και τι δεν έχω να σου πω. Ναι, και τι και δεν έχω να σου πω για το στίχο. Ναι, να σου πω για τις έννοιες ή να σου πω για την τεχνική του. Για τις έννοιες περισσότερο. Η τεχνική τώρα και να μου πεις μπορεί να μην καταλάβω. Η τεχνική όμως να ξέρεις είναι φοβερή. Ακόμα και με τον τρόπο που έχει συνδέσει τους τονισμούς. Ναι. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, όλα στη θέση. Σε μαθαίνει να τραγουδάς. Σου δίνει το ρυθμό. Είναι φοβερό πράγμα αυτό. Οι έννοιες τώρα έχει ασχοληθεί με όλα τα θέματα ο Μάρκος. Αλλά όμως με μια φοβερή οπτική. Με μια οπτική αντρίκια. Καθάρια. Ακόμα τη γυναίκα, τον έρωτα, τη φτώχεια. Τα πάντα τραγούδισε. Τα πάντα, όλα τα θέματα. Ήταν ένας πρωτοπόρος για την εποχή. Και ένας θησαυρός για την Ελλάδα. Ένας θησαυρός που δυστυχώς μετά θάνατον εκτιμήθηκε. Ναι, εντάξει. Και δεν είναι ο μόνος. Ως συνήθως, και δεν είναι ο μόνος. Και δεν είναι ο μόνος. Ήταν επιλογή του να δοθεί σε αυτό το πράγμα. Δόθηκε στη μουσική, στο μπουζούκι, δόθηκε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούταν με αυτό το πράγμα. Ναι. Υπάρχει κάποιο τραγούδι που αγαπάς περισσότερο? Ή είναι αυτά τα 10 μέσα στα πολύ αγαπημένα σου που ηχογράφησες? Θα ήθελα να τα ηχογραφήσω όλα. Δεν ήταν τα 10 τα πιο αγαπημένα μου. Ναι. Πώς επέλεξες αυτά? Βασικά ξεκίνησα από τα πιο γνωστά του. Ήθελα ο κόσμος να ξέρει τα τραγούδια που τραγουδάω, του Μάρκου, τα γνωστά. Ναι. Δεν ήθελα τα πάρα πολύ ψαγμένα. Έβαλα και μερικά βέβαια πιο ψαγμένα, αλλά ήθελα να πάω στα πιο γνωστά του, για να είναι πιο άμεσο με τον κόσμο. Ναι. Και δεν είναι και τυχαίο να σου το πω και αυτό, γιατί είναι τα πιο γνωστά του.
κάτι είχαν που δεν μπορώ να το ξέρει κανένας. Ναι, δεν είναι τυχαίο που έγιναν πιο γνωστά. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε και λίγο ναι, πριν. Ναι, αυτό ακριβώς. Δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι από τα άλλα. Δεν ξέρουμε όμως γιατί. Ναι. Ξεπέρασαν το μπήχι. Αγαπήθηκαν με κάποιο τρόπο που ναι. ο χρόνος και ο κόσμος ξέρει. Έτσι ακριβώς. Και όλοι εμείς. Τώρα, μιας και μιλάμε για τον Μάργο Μαυακάρη, θα υπάρχει και δεύτερη ενότητα με άλλο συνθέτη αγαπημένο σου? Θα το ήθελα πάρα πολύ, Βασίλη, αλλά νομίζω αυτά γίνονται μια φορά. Θα το ήθελα. Είναι πολύχρονο βόρα διαδικασία αυτό το πράγμα που έκανα. Είναι πολύ ενδιαφέρον όμως αυτό, Παύλο, και νομίζω ότι και αυτή η ανταπόκριση που είπες λίγο πριν που υπάρχει θα είναι κρίμα. Έχεις να σταθεί δίκιο. Μόνο στο Μάρκο. Δεν λέω όχι σε τίποτα, αλλά πρέπει να δοθώ. Να δοθώ και δηλαδή η καραντίνα με βοήθησε και τα έκανα αυτά. Τώρα η ζωή ξεκίνησε πάλι και τρέχει. Να. Τώρα φεύγω από το Μαύρο το καλλιτέχνη και είναι η ζωή, η καθημερινότητα. Πρέπει να δουλέψεις, να κάνεις μαθήματα, να πας να κάνεις live, να κάνεις τα τραγούδια σου. Αν είχα τη δυνατότητα όμως να πω για κάποιους μήνες, είναι μερικοί καλλιτέχνες που το έχουν αυτό, Βασίλη. Εγώ δεν έχω τη δυνατότητα αυτή. Να πω για 6 μήνες. Αποσύρω από τα πάντα. Μπράβο. Και κλείνομαι και κάνω μια τέτοια ενότητα. Γιατί με την ψυχή στο στόμα δεν γίνονται αυτά. Ναι. Πρέπει να έχει μεράκι, να δουλέψεις λεπτομέρεια. Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, μαύρα κατσαρά μαλλιά. Ένα από τα μεγάλα τραγούδια του Πατριάρχη του λαϊκού μας τραγουδιού, της λαϊκής μας μουσικής, του Μάρκου. Εδώ με τον Παύλο Μπερμπερίδη, ηχογραφήσεις, 10 ηχογραφήσεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο. Και μιλώντας λίγο πριν, Παύλο, για τον χρόνο που πια δεν υπάρχει για μια δεύτερη ενότητα κάποιο άλλο συνθέτη, αφορά στο ότι οτιδήποτε ακούμε εδώ είναι από σένα. Είναι προϊόν δικό μου, ναι. Έχω παίξει όλα τα όργανα, ενορχίστρωση, μίξη, mastering, τραγούδι. Τη σκηνοθεσία στα βίντεο και την εικονοληψία την έκανε ο Γιώργος Ντουριδάς. Ναι. Όλα τα άλλα δηλαδή ασχολήθηκα εγώ εξ ολοκλήρου. Και είναι μια δουλειά η οποία έγινε το διάστημα της καραντίνας. Ναι. Που υπήρχε άπλετος χρόνος. Ακριβώς. Για να γίνουν όλα αυτά. Και να σου πω ότι με κράτησε και αυτή η δουλειά από την κατάθλιψη, έτσι. Είχα κάτι να ασχοληθώ, ήμουν όλη μέρα στο στούντιο και δεν κατάλαβα τίποτα. Ναι. Έμενε ένα ωραίο ενθύμιο από σέναν αυτό. Ναι, ακριβώς. Μακάρι να μην υπάρξουν ξανά καραντίνες. Μακάρι, μακάρι. Αλλά να βρεθεί μακάρι ο χρόνος, έστω και με λιγότερα τραγούδια, να υπάρχουν αυτές οι ενότητες σε αγαπημένους συνθέτες του λαϊκού τραγουδιού. Με τη δική σου ματιά ή με τη ματιά νέων ανθρώπων. Βέβαια. Έχει σημασία να προχωράει κάπως έτσι η μουσική, με το ένα πόδι καλά στο παρελθόν και το άλλο μπροστά. Αυτή η προσέγγιση δεν είναι καθόλου εύκολη, να σου πω την αλήθεια. Ειδικά ο Μάρκος. Ο Μάρκος κρύβει πολλές παγίδες. Ο τρόπος. Εμείς ως ακροατές τώρα τα ακούμε πάρα πολύ εύκολο όλο αυτό. Ναι. Ένα τραγούδι που μπήκε, το ηχογράφησε, τέλος. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι. Θα σου εξηγήσω γιατί. Θα το εξηγήσω με απλά λόγια. Ο τρόπος που έχω παίξει, που προσέγγισα δηλαδή το Μάρκο, ήταν συγκεκριμένος. Δηλαδή, βλέπεις μια δουλειά και λες, τι θα κάνω εγώ τώρα. Θα το διασκευάσω. Θα το φέρω στο σήμερα. Θα το φέρω σύμφωνα με τη δικιά μου ματιά. Θα το πειράξω αρκετά να φύγω από τα δεδομένα. Πρέπει να βρεις μία λογική για να σταθείς. Εγώ αυτό που βρήκα, είπα με το φτωχό μου μυαλό, πώς θα τα έκανε ο Μάρκος σήμερα, με τα μέσα που έχουμε σήμερα. Έναν πιο καθαρό ήχο. Δηλαδή, ό,τι σκέφτηκε να παίξει ο Μπαγλαμάς, αυτό θα παίξω. Ό,τι σκέφτηκε να παίξει η κιθάρα, αυτό θα παίξω. Έπρεπε λοιπόν να κάτσω να ακούσω με λεπτομέρεια τι έχει παίξει το κάθε όργανο για να μπορέσω να το μιμηθώ. Ο τρόπος βέβαια που προσέγγιζαν τη μουσική τότε, ο Μάρκος και όλοι της εποχής, δεν ήταν ο σημερινός, η σημερινή ενορχίστρωση ευρωπαϊκή που λέμε. Ήταν μια γνώση που χάθηκε μες τα χρόνια. Ο τελευταίος που την ήξερε 100% ήταν ο Δερβενιώτης. Ναι. Είναι βυζαντινός τρόπος ενορχίστρωσης.
στις ενορχιστρώσεις που εμπλέκονται ο Δερβινιώτης. Του Μάρκου. Όχι, ήταν μια γνώση που ο τελευταίος που την ήξερε. Α, τη Βυζαντινή ενορχίστρωση, να σου πω. Ναι. Μετά μπήκαν μέσα μουσική με ευρωπαϊκή γνώση. Και σιγά σιγά χάθηκε. Μπράβο, αυτό, χάθηκε όλη αυτή η φιλοσοφία. Ναι. Ο Μάρκος είναι μεγάλη σπουδή αυτό το πράγμα. Δεν άλλαζε συγχορδίες εύκολα. Έμενε με το βυζαντινό τρόπο. Φοβερό πράγμα. Ναι. Δηλαδή ήταν, αυτή η δουλειά είναι έρευνα ολόκληρη. Δεν είναι απλά μπήκαμε και ηχογραφήσαμε. Και ασχολήθηκα και με τον Μάρκο, γιατί ήθελα πραγματικά να δηλώσω την παρουσία μου και να πω έτσι είναι. Γιατί έχω ακούσει αρκετές επανεκτελέσεις και προσεγγίσεις. Και το λέω ευθαρσώς αυτό και λέω ότι πραγματικά έτσι είναι ο τρόπος. Γιατί μέσα στα χρόνια τα έχουν πειράξει αρκετά. Ναι. Δεν ξέρω αν έγινε αντιληπτός, αν μπήκα σε πολύ τεχνικά θέματα. Προσπάθησα να το εξηγήσω όσο πιο απλά γινόταν. Όχι, αλλά νομίζω ότι όσοι είναι στο χώρο καταλαβαίνουν πολύ καλά τι λες. Ναι. Και εμείς που είμαστε απ' έξω, πάλι καταλαβαίνουμε την αλήθεια των όσων κατέθεσε σε αυτό το μικρό αφαίρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη. Καινούργια πράγματα δικά σου. Ετοιμάζω ένα τραγούδι τώρα. Θα βγει μόλις ολοκληρωθούν οι εκπομπές αυτές, ας πούμε, του Μάρκου κάθε Παρασκευή. Έμειναν άλλες 4 Παρασκευές για να ολοκληρωθούν τα 10 τραγούδια του Μάρκου. Mm-hmm. Και μετά σιγά σιγά θα ρίξω όλη μου την ενέργεια σε ένα καινούργιο τραγούδι που ετοιμάζω. Που έχει ετοιμαστεί βασικά, είναι έτοιμο. Ναι. Βίντεο κλιπ, ρεγιστρωμένο, τα πάντα. Οπότε αυτό με το καινούργιο χρόνο θα πάει, λογικά. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί με στις γιορτές. Ναι, κάπου εκεί με στις γιορτές. Ωραία. Το περιμένουμε πώς και πώς. Και αυτό. Κάτι άλλο, πέρα από τα μαθήματα τα οποία κάνεις σε μαθητές. Στο Λιγερό κάθε Παρασκευή και Σάββατο, με μια όμορφη ομάδα μουσικών και φίλων. Να τους αναφέρουμε. Βέβαια, βέβαια. Ο Νίκος ο Ήβρος στην κιθάρα, μόνιμος συνεργάτης. Βασικά όλοι μόνιμοι είναι, να σου πω. Τα παιδιά είναι μέσα στα χρόνια, δηλαδή. Ναι. Είναι ο Βενιαμίνο Γερνά στο τραγούδι και στα τύμπανα. Ο Παναγιώτης Ζαχαράκης στο πιάνο και στα πνευστά. Η Έφη Ιωαννίδου στο τραγούδι. Αυτή είναι μια καινούργια προσθήκη, η Έφη. Mm-hmm. Γιατί ήταν η Κωνσταντίνα πριν, αλλά τώρα είναι έγκυος η Κωνσταντίνα. Ναι. Με το καλό, Κωνσταντίνα. Ευχαριστούμε. Ο Χρήστος Καραγιανόπουλος στο τραγούδι. Ο Κώστος Κασκαούτης στο τραγούδι. Αυτή, δεν ξέχασα κάποιον νομίζω, όχι, αυτοί είμαστε. Λοιπόν, για να συνοψίσουμε, Παύλο, είναι η εμφανίση σου στο Λιγερό. Είναι αυτό το αφαίρωμα στο Μάρκο Βαμβακάρη, κάθε Παρασκευή στις 8, ναι, διαδικτυακά. Και ένα τραγούδι το οποίο περιμένουμε μετά από όλα αυτά να έρθουν. Και ετοιμάζω και εμφανίσεις και στην Αθήνα, αν όλα πάνε καλά. Ναι. Ναι. Παράλληλα με το Λιγερό. Παράλληλα, παράλληλα, ναι. Όπως το έκανα και προ-κορονοϊό, αν θυμάσαι. Με το Χαμάμ. Που έκανα στο Χαμάμ. Ναι. Τώρα κουβεντιάζουμε κάποια άλλα μαγαζιά, θα δω. Ωραία. Κοιτάω να το πιάσω πάλι από εκεί που το άφησα, καταλαβαίνεις. Ναι. Είναι ωραίο. Καλή δύναμη θα σου πω. Γιατί είναι πολλά αυτά τα. Εντάξει, αν κάνεις αυτό που αγαπάς, δεν κουράζεσαι. Αλλά το αγαπάς εσύ, οπότε. Ναι. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ για το κάλεσμα. Και ελπίζω να τα ξαναπούμε σύντομα. Θα ξαναπεράσω. Με αυτό θα σε καλωσορίζω κάθε φορά, να ξέρεις. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οπότε για τα καινούργια πράγματα και το καινούργιο τραγούδι θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι καλή δύναμη και στις εμφανίσεις και σε όλα. Ευχαριστώ. Να ευχηθώ και εγώ υγεία σε όλο τον κόσμο. Και σωματική και ψυχική. Να είμαστε όλοι καλά. Σε ευχαριστώ, Παύλο, που ήρθες. Κι εγώ. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.